Μία άλλη δίκη, γιατί δίκες δεν γίνονται, η οποία με την ειδική άδεια που εξασφαλίστηκε έγινε και ολοκληρώθηκε. Και έτσι δεν είχαμε και παράταση στο Γολγοθά που τραβάει η οικογένεια αυτού του κοριτσιού που δεν υπάρχει πια, της Έμας. Όπως σας το είχαμε υποσχεθεί, παρακολουθήσαμε αυτή τη δίκη μέχρι το τέλος. Και είναι η ώρα τώρα να υποσχεθούμε πως θα την παρακολουθήσουμε και στο εφετείο. Σήμερα λοιπόν, ο 27χρονος, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο που χτύπησε και εγκατέλειψε το κορίτσι και το σκότωσε τελικά, καταδικάστηκε ομόφωνα σε 16,5 χρόνια φυλακή. Πάμε πρώτα να δούμε τι έγινε στο δικαστήριο και μετά να μιλήσουμε με τη μητέρα του κορίτσιου. Ακριβώς ένα χρόνο μετά την κορύφωση του δράματος με την κηδεία της αδικοχαμένης Έμας, ο οδηγός που την παρέσυρε με αυτοκίνητο στην Καμάρα και την εγκατέλειψε μεταξύ ζωής και θανάτου εκείνο το βράδυ, καταδικάστηκε το μεσημέρι για την υπόθεση που συντάραξε τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη χώρα. Μετά την απολογία του, ο 22χρονος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Του επιβλήθηκε κάθριξη 16 ετών και 6 μηνών και πήρε το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές. Με τη μητέρα της Έμας να τον κοιτάει στη δικαστική αίθουσα και να του λέει τρεις λέξεις όλες και όλες. Καλά να περάσεις. Κατά τη διάρκεια της αγόρευσης, όταν η εισαγγελέας περιέγραφε τις συνθήκες του δυστυχήματος, συγγενείς και φίλοι της Έμας ξέσπασαν σε κλάματα, καθώς σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος ακριβώς από την ημέρα που τελέστηκε η κηδεία της 29χρονης. Ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε την άτυχη Έμα πριν από ένα και πλέον χρόνο, ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς της και δήλωσε μετανιωμένος για τα όσα έκανε εκείνο το βράδυ. Το αυτοκίνητο το είχα από τις 17 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν το δυστύχημα και ήμασταν στα παζάρια για την αγορά του. Δεν είχα καταλάβει ότι ήταν πειραγμένο. Μόνο η εξάτμιση έκανε θόρυβο. Στην Αλβανία οδηγούσα με δίπλωμα. Δεν είχα χαρτιά στην Ελλάδα, καθώς ήμουν παράνομος και δεν μπορούσα να βγάλω. Όπως είπε μετά την παράσυρση της φοιτήτριας, το μυαλό του θόλωσε και το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να κρύψει τα ίχνη του. Ήταν λάθος, τρόμαξα, θόλωσα. Με ενδιέφερε μόνο το πώς θα κρυφτώ την πρώτη ώρα. Τις πινακίδες του αυτοκινήτου τις πέταξα. Μόνος μου πήγα στις αρχές. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένειά της. Η απολογία του κατηγορούμενου ήταν ένα ψέμα. Είπε πάλι ότι το παιδί του πετάχτηκε, ότι δεν έτρεχε. Στα πλάνα από κάμερες ασφαλείας τη νύχτα της τραγωδίας, το επίμαχο αυτοκίνητο φαινόταν να απομακρύνεται με ηλικιώδη ταχύτητα και οι φωνές έκαναν ορισμένους στο σημείο να τρέξουν. Πίσω στο ύψος της Καμάρας, μια νεαρή κοπέλα χαροπάλευε και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, για να φύγει έκανε όπισθεν και χτύπησε για δεύτερη φορά την 20χρονη. Διέσχισε λοξά την Εγνατία για να επιστρέψει στο ρεύμα προς δυτικά και για να μπει μετά στην Ιασονίδου. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι πάτησε δύο φορές την Έμα πριν την εγκαταλείψει. Πάτησα φρένο. Έστριψα το τιμόνι για να την αποφύγω, αλλιώς θα την έπαιρνα κάτω από το σασί. Πήγε να περάσει απέναντι. Πάτησα φρένο. Έστριψα τιμόνι, μην την πάρω από κάτω. Γλίστρισε το αμάξι και έπεσα στα άλλα αυτοκίνητα και σε έναν κάδο στο αντίθετο ρεύμα. Δεν ισχύει ότι την πάτησα δύο φορές. Και να ήθελα να κάνω όπισθεν δεν μπορούσα. Γιατί το πίσω μέρος του αυτοκινήτου ακουμπούσε σε σταθμευμένα οχήματα. Σήμερα ο δικός μας δολοφόνος έφαγε 16,5 χρόνια. Η απόφαση σίγουρα δεν φέρνει πίσω το παιδί μας. Θεωρούμε ότι έκρινε και αποφάσισε και τιμώρησε το δολοφόνο του παιδιού μας και στέλνει ταυτόχρονα και ένα μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους που κυκλοφοράνε εκεί έξω και νομίζουν ότι ο δρόμος είναι πίστα. Ο οδηγός που καταδικάστηκε υποστήριξε πως εκείνο το βράδυ δεν έτρεχε πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Ένας ισχυρισμός όμως που καταρρίφθηκε τόσο από τα λόγια αυτοπτών μαρτύρων, όσο και από τα πορίσματα εμπειρογνωμόνων. Η κοπέλα βγήκε απότομα στον δρόμο και δεν πρόλαβα να τη δω. Πήγαινα το πολύ με 55 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έτρεχα παραπάνω. Την αντιλήφθηκα στο ένα μέτρο. Δεν συμβαίνει κάθε μέρα να χτυπάμε ανθρώπους για να ξέρω τι να κάνω. Έκλεισε ένα δύσκολο κομμάτι. Θα ηρεμήσω και θα το συνειδητοποιήσω. Οι γονείς της Έμας κρατούσαν το πρωί τα κεριά που είχε μαζί της η κόρη τους εκείνο το βράδυ για να κάνει έκπληξη σε φίλη της που είχε γενέθλια. Είναι τα κεράκια που είχε μαζί του. Πριν από ένα χρόνο τα συνέβη το μοιραίο συμβάν. Η άτυχη φοιτήτρια της κτηνιατρικής σχολής νοσηλεύτηκε 5 μέρες στην εντατική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όπου τελικά άφησε την τελευταία της πνοή.
Τότε, την πιο μαύρη μέρα της ζωής τους, οι γονείς της έδειξαν το μεγαλείο της ψυχής τους, δόρισαν τα όργανα της κόρης τους και έσωσαν το επόμενο διάστημα ασθενείς που κινδύνευαν. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι η επέτειος της κηδείας της Εμμανουέλας και σήμερα είναι και η απόφαση της καταδίκης του ανθρώπου που τη σκότωσε. Η αυλαία της δίκης βρήκε τους γονείς της αδικοχαμένης φοιτήτρια συγκινημένους και βαθιά πονεμένους. Η πληγή στην ψυχή τους για την απώλεια της Έμας δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Και ο Γολγοθάς που ανεβαίνουν από πέρυσι φαντάζει ακόμα ατελείωτος. Εδώ είναι η κυρία Κέλλη Καμπάκη. Θα το πω, όσοι έχουμε και παιδιά που σπουδάζουν έξω, όσοι έχουμε παιδιά που ζουν μακριά μας, το νιώθουμε και λίγο διαφορετικά, το νιώθουμε και πιο κοντινά, γιατί αυτή η οικογένεια από την Κρήτη έστειλε ένα κορίτσι να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Με όλες τις στερήσεις που αυτό κουβαλάει, με τη στέρηση του ίδιου του παιδιού σου πρώτα απ' όλα. Και δεν το πήρε πίσω ποτέ. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό. Και είναι και ένας από τους λόγους, αν θέλετε, που στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την οικογένεια. Πώς είναι, κυρία Καμπάκη, πώς αισθάνεστε? Κύριε Βαγγελάτο, καλησπέρα σε όλους σας. Όταν η Εμμανουέλα ξεκίναγε για να φύγει για Θεσσαλονίκη και μάζευε τα πράγματά της, της έλεγα, καλά μην τα πάρεις όλα, σε λίγο καιρό εδώ θα είσαι. Όπου γύρισαν και μου είπανε, Κέλλη, το σπίτι της πλέον θα είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Σφίχτηκε το στομάχι μου όταν συνειδητοποίησα αυτό που μου λέγανε, το παιδί φεύγει και το σπίτι της πλέον δεν είναι το σπίτι μας. Είναι ένα άλλο σπίτι. Τελικά δεν γύρισε ποτέ. Τι να πω. Κανένας άλλος γονιός να μην βρεθεί στη θέση μας. Τι να πείτε και εγώ τι να σας ρωτήσω, πραγματικά το λέω με απόλυτη συμπόνια και συμπαράσταση. Και κύριε Καμπάκη, σας ανακούφισε, δηλαδή πώς αισθάνεστε τώρα, έχουν περάσει 2 ώρες, ξέρω, που έχει 2-2,5 ώρες που έχει βγει η απόφαση, πώς αισθάνεστε? Κύριε Βαγγελάτο, ανεβήκαμε πάνω με την προοπτική ότι θα γίνει δίκη. Πήγαμε την πρώτη μέρα στο δικαστήριο και άρχισαν τα παιχνίδια, να το πούμε έτσι. Ότι ακριβώς, τα παιχνίδια ακριβώς. Είναι μέχρι και τις 12.30 ώρα δεν ξέραμε αν θα ξεκινήσει η δίκη. Μετά ξεκίνησαν οι μάρτυρες. Ένα μαρτύριο πραγματικά. Δηλαδή να ακούς να σου λένε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τι συνέβη στο παιδί, πώς το βρήκαν, τι έγινε, πώς έγινε. Μετά ξεκίνησαν δεύτερη μέρα, επίσης δύσκολη μέρα, η συνοδηγός, η οποία οφείλω να πω ότι δεν ζήτησε ποτέ ένα συγγνώμη, δεν είπε ποτέ ούτε καν ότι λυπάται για αυτό που έγινε. Όταν ερωτήθηκε από την πρόεδρο αν γύριζε το χρόνο πίσω, τι θα έκανε διαφορετικό, γύρισε και είπε ότι θα σταμάτα για να βοηθήσει το παιδί. Αντί για να πει ότι δεν θα ξαναέμπαινε σε ένα αμάξι ενός άγνωστου, όπως λέει, πειραγμένο, όπως ξεκάθαρα φαινότανε, είπε ότι το μόνο που θα άλλαζε είναι να σταμάτα για να βοηθήσει. Όλη τη συστάση ήταν τρομερά προκλητική. Στη συνέχεια είχαμε τον πραγματογνώμονα που είχε βάλει ο κατηγορούμενος, όπου υποστήριζε ότι ο κατηγορούμενος πήγαινε με 54 χιλιόμετρα. Δηλαδή ότι χτύπησε το παιδί με 8 χιλιόμετρα. Το παιδί ήταν διαλυμένο και μας έλεγε αυτός ο πραγματογνώμονας ότι πήγαινε με 54 χιλιόμετρα και ότι το παιδί, επειδή πάτησε φρένο, όταν έφτασε να αυτοχτυπήσει, είχε 8 με 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή, ντάξει, θέλει μεγάλη αντοχή για να κάθισε και να ακούσει όλα αυτά. Να εξηγήσω τώρα ότι ο πραγματογνώμονας, το έχουμε ξαναπεί με την κυρία Καμπάκη, ο πραγματογνώμονας που όρισε το κράτος, εκτίμησε ότι ο οδηγός έτρεχε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με 104 χιλιόμετρα. Έτσι, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ακριβώς. Τώρα, κυρία Καμπάκη, και όταν έφτασε η ώρα της απολογίας. Και έρχεται, η απόκληση είναι τεράστια, έτσι. Είναι τεράστια. Δεν είναι 10 χιλιόμετρα. Και όταν έρχεται η ώρα της απολογίας. Μετά. Τον άνθρωπο αυτόν τον είδατε, τον κοιτάξατε, σας κοίταξε, τι έγινε? Όχι, δεν τον είδα. Είδα την πλάτη του και μέχρι εκεί. Δεν ήθελα να δω το πρόσωπό του. Δεν θέλω καν να έχω στη μνήμη μου το πρόσωπό του. Άκουσα τα ψέματά του, γιατί όπως καταλαβαίνετε είπε μόνο ψέματα για να σώσει το τομάρι του για άλλη μια φορά.
Είπε ότι του πετάχτηκε το παιδί μου. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Χτύπησε το παιδί στο αντίθετο ρεύμα. Και λέει ότι δεν πρόλαβε να σταματήσει γιατί του πετάχτηκε η πεζή μπροστά του. Το παιδί μου δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις για να του πεταχτεί στις ρόδες του. Είπε ότι δεν έκανε ποτέ όπισθεν. Οι μαρτυρίες λένε ότι έκανε όπισθεν. Όχι μία, όχι δύο. Λένε ότι την ξαναχτύπησε. Δεν το λέω εγώ, εγώ δεν ήμουν εκεί. Οι μάρτυρες όμως αυτό λένε. Δεν τη χτύπησε, λέει, δεν έκανε ποτέ όπισθεν. Κατά τα άλλα, συγγνώμη και λυπάται. Εντάξει, τέλος πάντων, ευτυχώς δεν έπεισε κανέναν τελικά. Ήταν ομόφωνη από βευτεία καμπάκι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, θα σας υποσχεθώ, όπως το είχαμε κάνει και την προηγούμενη φορά, ότι και στο εφετείο θα είμαστε εκεί και θα το παρακολουθήσουμε, γιατί κάποτε, και είναι τραγική αφορμή η Έμα, αλλά είναι κάτι που το οφείλουμε σε αυτή την οικογένεια και στην Έμα, στη μνήμη της. Θα πρέπει αυτοί που οδηγούν με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουν ότι όταν σκοτώνουν κόσμο θα πληρώνουν ένα τίμημα. Γιατί μέχρι τώρα υπάρχει ατιμωρησία, έτσι. Σκοτώνεις έναν άνθρωπο, μπορεί να φάσει μια ποινή με αναστολή. Είναι η πρώτη υπόθεση. Ναι, και είναι η υπόθεση και είναι και η επιτυχία και του κ. Ρουσόπουλου, του δικηγόρου και της οικογένειας. Είναι πρωτοφανής για την ποινή. Μα θα πει: σκότωσε ένα παιδί 19 χρονών, του βάλαν 16,5 χρόνια. Τι έπρεπε να τον αφήσουν να πάει σπίτι του. Ναι, σπίτι του πηγαίνανε περισσότερο. Ανοιχτά να μιλάμε, σπίτι του πηγαίνανε. Ναι. Κύριε Βαγγελάτο, θέλω να αναφερθώ σε ένα δικαστήριο που έγινε πριν 15 μέρες στην Αθήνα, 15 Νοεμβρίου. Όπου εκδικαζόταν η υπόθεση του Αδαμάντιου Μαντή. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Με τη μητέρα του. Συνάχρονου Πολίστα. Με τη μητέρα του Αδαμάντιου μιλάγαμε τη μέρα της δίκης. Όπως μιλάγαμε και μιλάμε τώρα μαζί. 30 μήνες με αναστολή. Αυτή ήταν η ποινή του οδηγού που σκότωσε τον Αδαμάντιο. 30 μήνες με αναστολή. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν του στέρισαν ούτε καν το δίπλωμα. Μας τα έλεγε η μητέρα του, αξιοπρεπέστατη και αυτή όπως και εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπάκη, πραγματικά σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κλείνοντας αυτό τον κύκλο, εδώ θέλω να θυμίσω μια λεπτομέρεια που έχει μεγάλη σημασία. Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που αποχαιρέτησαν το παιδί τους πριν από ακριβώς ένα χρόνο, όταν το παιδί πια ήταν κλινικά νεκρό, δόρισαν και τα όργανα του. Είναι το πώς κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους συνανθρώπους τους, όπως αυτή η οικογένεια, και όπως κάποιοι άλλοι, όπως ο οδηγός, αντιμετωπίζουν τους συνανθρώπους τους επίσης. Ουφ, βαριά. Πολύ, πολύ βαριά ιστορία. Θέλω να πω ότι έχει αλλάξει και ο νόμος για τα τροχιά. Και οι ποινές θα είναι και βαρύτερες και θα εκτείονται. Και πρέπει να αλλάξουμε και όλοι στάσεις στους δρόμους. Γιατί δεν είναι η ποινή, αν θα πας φυλακή, αν θα σκοτώσεις τον άνθρωπο. Αν θα τραυματίσεις τον άνθρωπο. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.